Έτοιμα τα άλογα της δεύτερης υποδρομίας. Αυτή τη στιγμή έχει δοθεί εκκίνηση της δεύτερης υποδρομίας. Καθυστέρησε πάρα πολύ η μάνα μονομείο, λιγότερο η Φλίκα, καθυστέρησε και ο Λίμπουρας, γρήγορα και ο Αρεύς, ο οποίος παίρνει την πρωτοπορία. Ακολουθούμενος από τον Αβρίλιο, πολύ κύκλοπας ακολουθεί από την τρίτη θέση. Στην συνέχεια ο Λίμπουρας βελτιώνει θέση του σε βάρος του Μπούξου, με πίσω την Φλίκα και ακόμα πιο πίσω τη μάνα μονομία στο 800. Ο Αρεύς βρίσκεται στην πρωτοπορία, ένα μήκος, μισό μήκος από τον Αβρίλιο. Στα τρία μήκη είναι ο πολυκύκλοπας με Λίμπουρα, να ακολουθεί και ο Πούξο να είναι πιο πίσω, αλλά λόγω έχουν μείνει πολύ πιο πίσω. Στο 600 ο Αρεύς προηγείται, ο Αβρίλιος φαίνεται έχει δυνάμεις και στο μισό μήκος, διάμεση και ο πολυκύκλοπας τώρα, ο οποίος πλησιάζει και τους δύο, πολύ πιο πίσω τέταρτος είναι ο Λίμπουρας. Κάνει επίθεση γρήγορα ο πολυκύκλοπας και φαίνεται να περνά στην πρωτοπορία και να προηγείται. Στην εσωτερική είναι ο Αρεύς, ενδιάμεσα είναι ο Αβρίλιος, ο Λίμπουρας ακολουθεί από την τέταρτη θέση με τον πολυκύκλοπα να προηγείται τώρα 2-3 μήκη του Αρεύς. Ο Αβρίλιος προσπαθεί να κρατήσει επαφή με το δεύτερο άλογο, καθώς ο πολυκύκλοπας είναι στα 3-4 μήκη από τον Αρεύς, ο οποίος προσπαθεί να επανέλθει στα τελευταία μέτρα. Όμως ο πολυκύκλοπας είναι δυνατός, κρατά την περιοχή των 3-4 μήκων. Πολυκύκλοπας με δυνάμεις θα κερδίσει εύκολα την υποδρομία. Αρεύς, Λίμπουρας και Αβρίλιος.